Οι Έλληνες έχουν υποβάλει ένα νέο πρόγραμμα, συζητούνται οι προτάσεις τους και συζητήθηκαν από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Για να είμαι ειλικρινής και ευθύς, οι Έλληνες έχουν ενισχύσει τις δεσμεύσεις τους για να επαναδομηθεί η αξιοπιστία που είναι θέμα ανησυχίας για πάρα πολλούς. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η εμπιστοσύνη δομήθηκε με την Τρόικα μέσω μιας ανάλυσης και της καταβολής των δόσεων που οφείλαμε, αποδεικνύοντας τι μπορούσαμε να κάνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα στο μυαλό μας. Οι δηλώσεις προθέσεων που έγιναν στο Eurogroup πρέπει τώρα να υποστηριχθούν από τους Έλληνες, που θα πρέπει να επιδείξουν τη δέσμευσή τους και την πεποίθησή τους ότι θέλουν να μείνουν μέλη της Ευρωζώνης. Τώρα θα γίνει σύνοδος κορυφής των χωρών του Eurogroup, της Ευρωζώνης, για να δούμε τις προτάσεις που συζητήθηκαν χθες και σήμερα. Από Ιρλανδικής πλευράς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για να επιτευχθεί μια συμφωνία, ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με λεπτομερή εξέταση του προγράμματος, ώστε να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να δω και να ξεκινήσουν άμεσα κατευθείαν αύριο πόσο σοβαροί είναι, εισάγοντας νομοθετήματα στο ελληνικό Ευρωκοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, για να αποδείξουν πόσο σοβαροί είναι στις προθέσεις τους, στο πόσο πραγματικά είναι σοβαροί στην πρόθεσή τους να δομήσουν εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό και περί αυτού πρόκειται στην Ευρωζώνη. Πρέπει σε 10 χρόνια να μπορούμε να κάνουμε αναδρομή και να μπορούμε να λέμε ότι σώθηκε η κατάσταση και όχι να χαθεί. Θα πρέπει πραγματικά οι Έλληνες να αποδείξουν στο κοινοβούλιο τους την σοβαρότητά τους και την σοβαρή πρόθεσή τους να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να αρχίσουν να εφαρμόζουν σοβαρά αυτά που πρέπει, ώστε να υπάρξει μια λειτουργούσα ελληνική οικονομία που θα μπορεί να παραμείνει στην Ευρωζώνη.